Καλό μεσημέρι και πάλι, κυρίες και κύριοι. Δύο στελέχη των ΟΙΚ, έναν πρώην τρομοκράτη και έναν πορτιέρι, συνέλαβε η αστυνομία. Στην κατοχή τους βρέθηκαν όπλα και εκρηκτικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον εισαγγελέα. Έχει αποκλειστικές πληροφορίες ο Παναγιώτης Μπούσιος. Παναγιώτη, τι ξέρουμε ως τώρα για τους συλληφθέντες? Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και πάλι λοιπόν. Να πούμε ότι βρίσκονται στα δικαστήρια του Πειραιά, καθώς οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στην Ευελπίδων και ο εισαγγελέας είναι αναρμόδιος, ότι δεν ήταν εκείνος αρμόδιος δηλαδή για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μιας και οι περισσότεροι, όπως και τα περισσότερα ευρήματα, είχαν βρεθεί σε περιοχή του Πειραιά. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια του Πειραιά. Ακόμα δεν έχει διαβάσει ο εισαγγελέας την δικογραφία, όπως ενημερωνόμαστε από τους συνηγόρους τους. Υπάρχει μια δικογραφία λοιπόν, στην οποία περιέχονται μέσα όπλα, εκρηκτικά, πολύ ισχυρά εκρηκτικά, TNT, χειροβομβίδες, σιδεροδρομικές, δεκάδες, εκατοντάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, έχουν βρεθεί συνολικά στα σπίτια των 4 συλληφθέντων. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για ένα πρώην ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης Πυρήνων της Φωτιάς, 2 στελέχη του πολεμικού ναυτικού που υπηρετούν στην ομάδα ΟΙΚ, αλλά και έναν πορτιέρι γνωστού νυχτερινού κέντρου της Αθήνας. Έφτασε η καταγγελία πριν από περίπου μία εβδομάδα στο τμήμα εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής. Χθες το μεσημέρι έγιναν οι συλλήψεις, χωρίς να συμβεί το παραμικρό και κάποιο παρατράγωδο, και οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Αττικής. Φαίνεται λοιπόν ότι ένας έχει πει ότι δεν γνωρίζει, δεν έχει καμία σχέση με το θέμα των εκρηκτικών. Ήταν κάποια εκρηκτικά που του είχαν μείνει από την εκπαίδευση. Ενώ να σημειώσουμε κάτι το οποίο είναι σημαντικό και ίσως να έχουμε βεβαίως εξελίξει στο επόμενο χρονικό διάστημα, ότι αυτή τη στιγμή δεν κατηγορούνται για κάποια συγκεκριμένη ενέργεια, παρά μόνο για την κατοχή εκρηκτικών και των όπλων που βρέθηκαν στα σπίτια τους. Επίσης, να σου πω, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι και το πολεμικό ναυτικό λέει ότι το πολεμικό ναυτικό δεν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους εκρηκτικά. Τον αδειάζει δηλαδή. Ακριβώς. Δεν είχαν πρόσβαση σε εκρηκτικά, καθώς υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις, και ανεξάρτητα από τι θα κάνει η δικαιοσύνη, θα γίνει και εσωτερικός πειθαρχικός έλεγχος για το πώς συνέβη και πώς ενεπλάξαν τα 2 στελέχη του πολεμικού ναυτικού. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση τις επόμενες ώρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, για την αναλυτική ενημέρωση. Και εμείς θα δούμε τώρα τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την κρίσιμη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη. Τρακτέρα από τον Πλατήκαμπο διανυκτέρευσαν στην πλατεία της Λάρισσας. Σύνδεση με την Άννα Σανοζίδου. Ποιοι δρόμοι κλείνουν, Άννα? Κατερίνα, πριν από λίγο οι αγρότες της Ετωλοακαρανίας και της Αχαΐας άνοιξαν τα διόδια της γέφυρας Ρίου Αντιρίου, προκειμένου η διέλευση να είναι δωρεάν, χωρίς να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο νομό Καρδίτσας χθες πέταξαν άχυρα και γάλα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ανάλογες κινητοποιήσεις είχαμε και στη Λάρισα. Αγρότες από τον Πλατήκαμπο έφτασαν στην πλατεία στο κέντρο της πόλης, κορνάροντας, και διανυχτέρευσαν εκεί. Θα φύγουν σε λίγο για να επιστρέψουν στον κόμβο του Πλατικάμπου. Και στο Αίγιο, αγρότες έκαναν μηχανοκίνητη πορεία. Πριν από λίγο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Προμαχώνα, οι αγρότες του νομού Σερών έβαλαν τα τρακτέρ τους κάθετα στο οδόστρωμα και έκαναν μια σύσκεψη για τις τελευταίες λεπτομέρειες εν ώψη της συνάντησής τους, που θα έχει 15 μελή συντονιστική επιτροπή τους την Τρίτη με τον Πρωθυπουργό. Φαίνεται, Κατερίνα, πως έτσι θα πάει μέχρι την Τρίτη, με συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμων. Ευχαριστώ πολύ. Σε λάθος των εκτελεστών του Χρήστου Γιαγιά ποντάρουν οι αρχές, προκειμένου να τους εντοπίσουν και φυσικά να τους συλλάβουν. Πρόσωπα από το επαγγελματικό και το φιλικό του περιβάλλον καλούνται να δώσουν καταθέσεις. Σύμφωνα πάντως με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι εκτελεστές του επιχειρηματία φαίνεται πως ήξεραν πού θα τους στήσουν την ενέδρα, αλλά και πώς θα φύγουν από το σημείο χωρίς να τους δουν οι κάμερες. Χρειάστηκαν μόλις 30 δευτερόλεπτα για να εκτελέσουν το σχέδιό τους. Τον γάζωσαν, ενώ ο άτυχος επιχειρηματίας ήταν εν κινήσει και μιλούσε στο τηλέφωνο με φίλο του. Οι αρχές θα ανακτήσουν τα δεδομένα του κινητού του σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τις τηλεφωνικές του επαφές, αλλά και τα μηνύματα του επιχειρηματία, προκειμένου να μάθουν εάν δεχόταν απειλές από συγκεκριμένα άτομα. Μια τραγική ιστορία έρχεται από την Ευρυτανία. Ένας εκαβίτης μόλις 46 ετών σκοτώθηκε με την μοτοσικλέτα του όταν έπεσε σε γκρεμό. Ο 46χρονος, αρχικά και βαριά τραυματισμένος, πήρε τηλέφωνο τη σύζυγό του για να φέρει βοήθεια. Δεν μπορούσε όμως να δώσει ακριβή γεωγραφικό προσδιορισμό. Από τη 1.30 τα ξημερώματα λοιπόν που έπεσε στον γκρεμό, λίγο έξω από το Καρπενήσι, μέχρι το πρωί, 16 πυροσβέστες με 3 οχήματα προσπαθούσαν να εντοπίσουν και να ανασύρουν τον άνδρα από τον γκρεμό. Δυστυχώς, τις πρώτες πρωινές ώρες τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του. Το τραγικό είναι ότι ο άνδρας φορούσε και κράνος και στολή, αλλά οι διασώστες λένε ότι ίσως είχε εσωτερική αιμορραγία και έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Μάλιστα, τονίζουν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να τηλεφωνήσει, πρέπει να καλεί αμέσως το 112, καθώς έχει την δυνατότητα γεωεντοπισμού. Περνάμε σε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό. Ένας 54χρονος ηλεκτρολόγος, πατέρας 3 παιδιών, έχασε τη ζωή του την ώρα που εργαζόταν και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά. Όλα έγιναν χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο στο Βασιλικό της Εύβοιας, όταν οι δύο άτυχοι άνδρες προσπαθούσαν να αλλάξουν λάμπες σε μεγάλο ύψος με τη βοήθεια ενός γερονοφόρου με καλάθι εργασίας. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το καλάθι που χρησιμοποιούσαν άνοιξε και έτσι οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο κενό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 54χρονος και να υποστεί βαριά κατάγματα σε πολλά σημεία του σώματός του, ο συνάδελφός του. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στα του καιρού. Αλκιονίδες, τέλος. Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από αύριο. Ο Θοδωρής Κολυδάς είναι μαζί μας για να μας πει ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Θοδωρή, καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Από τις πρώμες ημερινές ώρες αύριο, της Κυριακής δηλαδή, θα επηρεαστεί το Βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος. Από το απόγευμα, το Νότιο Ιόνιο, η Δυτική Στερεά, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Και προς το βράδυ, η Δυτική και πιθανώς και η Νότια Πελοπόννησος. Τη Δευτέρα θα έχουμε σχεδόν στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο αρκετές βροχές και καταιγίδες, με βαθμιαία εξασθένιση των φαινομένων στα δυτικότερα τμήματα. Αντίθετα, στα ανατολικά, δηλαδή στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, της Δωδεκανήσου, καθώς επίσης και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέχρι και τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι θα συνοδεύονται από θυελλώδεις νοτιάδες, οι οποίοι θα φτάνουν τα 7 με 8 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο ακόμη και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να πέφτει σημαντικά, απλώς θα είμαστε περίπου στα επίπεδα των 15-17 βαθμών Κελσίου. Θα φύγουμε δηλαδή από τα 20 και τις υψηλότερες από τους 20 βαθμούς τιμές. Κατερίνη. Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Έτσι έχουν τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την ώρα. Εσείς για συνεχή ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί η ξένη σειρά Τα Φιλαράκια. Αναλυτικά επικαιρότητα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τον Σπύρο Λάμπρου. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Γεια σας.